Είσαι νέος στον χώρο του fitness και θέλεις να φτιάξεις ένα ωραίο σώμα? Δες τα 5 λάθη τα οποία κάνεις και σε περιορίζουν να φτάσεις στόχο σου. Γεια σας, είμαι ο Πας Νικολάου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μέσα από το κανάλι μου στο YouTube, το Πας Νικολάου. Ένα fitness κανάλι το οποίο σας βοηθάει να μεταμορφώσει το σώμα σας και να αλλάξετε τη ζωή σας. Ένα fitness κανάλι το οποίο σας μαθαίνει έξυπνα κόλπα για προπόνηση, διατροφή και χρήση συμπληρωμάτων διατροφής. Αν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, πατήστε στο κόκκινο κουμπάκι όπου λέει εγγραφή και κλείστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα βίντεο. Με το σημερινό βίντεο θα αναφέρουμε τα 5 λάθη τα οποία κάνουν όσα παιδιά εισέρχονται στον χώρο του fitness και θέλουν να φτιάξουν το σώμα τους, είναι νέα στον χώρο του fitness και θέλουν να αλλάξουν το σώμα τους, αλλά κάνουν κάποια σημαντικά λάθη τα οποία τους περιορίζουν στο στόχο τους. Ένα βασικό λάθος το οποίο κάνουν τα νέα άτομα τα οποία έρχονται στον κόσμο του fitness είναι ότι δεν έχουν έναν ξεκάθαρο στόχο όταν ξεκινάνε. Είναι λογικό ότι όταν κάποιος έρχεται στο γυμναστήριο δεν γνωρίζει πολλά πράγματα και όλοι όσοι ξεκινάνε την προπόνηση, αυτό το οποίο θέλουν είναι να φτιάξουν ένα ωραίο σώμα, ταυτόχρονα να αποκτήσουν πολύ μυϊκό ιστό και παράλληλα να χάσουν λίπος. Μην ξεχνάμε όμως ότι αυτοί είναι δύο τελείως διαφορετικοί στόχοι. Διαφορετικός στόχος είναι η αύξηση του μυϊκού ιστού και διαφορετικός στόχος είναι η απώλεια του λίπους. Έτσι λοιπόν θα πρέπει ένας νέος ασκούμενος να μπορέσει να ξεκαθαρίσει το τι πραγματικά θέλει και τι πραγματικά χρειάζεται το σώμα του για να ανταποκριθεί σε αυτό το οποίο θέλει να πετύχει. Στην αρχή είναι λογικό ότι κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες θα μπορέσει να αυξήσει το μυϊκό του ιστό και παράλληλα να χάσει λίπος. Αλλά στην πορεία θα πρέπει οπωσδήποτε να ξεκαθαρίσει το στόχο του. Έχω ένα βίντεο στο YouTube μου, το οποίο λέγεται Όγκος ή Γράμμωση, το οποίο μπορείτε να το δείτε κάτω στην περιγραφή, όπου αναφέρομαι και λέω για το τι θα χρειαστεί να επιλέξουμε να κάνουμε, δηλαδή χρειαστεί να κάνουμε όγκο ή γράμμωση. Δείτε αυτό το βίντεο και θα σας φανεί πολύ χρήσιμο έτσι ώστε να μπορείτε να ξεκαθαρίσετε τους στόχους τους οποίους έχετε. Επιπλέον έχω βίντεο στο YouTube μου, το οποίο λέγεται πώς να αλλάξεις το σώμα σου εάν είσαι skinny fat, όπου ένας ασκούμενος το οποίο έχει πολύ λίπος και παράλληλα δεν έχει καθόλου μυϊκό ιστό, το πώς και τι πλάνο θα χρειαστεί να ακολουθήσει για να έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Θα χρειαστεί δηλαδή να χάσει πρώτα λίπος, να αποκτήσει μυϊκό ιστό. Επίσης αυτό το βίντεο μπορείτε να το δείτε κάτω στην περιγραφή και θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσει το στόχο σας. Όταν έχουμε ξεκαθαρίσει το στόχο μας και ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε, τι θέλουμε να πετύχουμε, έτσι θα μπορούμε να βάλουμε μικροπρόθεσμους στόχους για να μπορούμε να τους πετύχουμε. Όταν ο στόχος μας λοιπόν δεν είναι ξεκάθαρος, αυτό θα μας δυσκολέψει στο να φτιάξουμε ένα ωραίο σώμα και να πετύχουμε το στόχο μας. Ένα δεύτερο λάθος το οποίο κάνουν οι νέοι ασκούμενοι είναι ότι βιάζονται να δουν αποτελέσματα και πολύ γρήγορα απογοητεύονται. Μην ξεχνάμε ότι για να φτιάξει κάποιος ένα ωραίο σώμα είναι μια διαδικασία όπου θέλει διάρκεια και συνέπεια. Επίσης θέλει υπομονή. Ένα ωραίο σώμα δεν φτιάχνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Ο άνθρωπος δεν είναι γεννημένος για να έχει πολύ αυξημένο μυϊκό ιστό και παράλληλα χαμηλό λίπος. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πιέσουμε τον οργανισμό μας έτσι ώστε να του δώσουμε το κίνητρο, ένα τέτοιο εξωτερικό ερέθισμα για να μπορέσει να αναπτύξει το μυϊκό του ιστό και παράλληλα να έχει χαμηλό λίπος. Θα χρειαστεί να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό από θέμα προπόνησης και διατροφής από τον κοινό πληθυσμό. Αν δηλαδή τρώμε φυσιολογικά και κάποιος δεν γυμνάζεται, για να αποκτήσει κάποιος ένα καλό σώμα, παράλληλα θα πρέπει να κάνει καλή διατροφή και καλή προπόνηση. Δηλαδή να έχει ένα τελείως διαφορετικό τρόπο ζωής και ένα τελείως διαφορετικό lifestyle για να του επιτρέψει όλο αυτό το lifestyle να έχει ένα πολύ ωραίο σώμα. Αλλιώς όλοι θα μπορούσαν να τρώνε απλό φυσιολογικό φαγητό, να μην γυμνάζονται και να έχουν ένα καλό σώμα. Έτσι λοιπόν θα χρειαστεί να βάζουμε έναν στόχο, να έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο όπου μιλήσαμε για αυτό το συγκεκριμένο στόχο στο πρώτο λάθος το οποίο κάνουν οι νέοι ασκούμενοι. Από τη στιγμή που έχουμε αυτό το στόχο, κάνουμε ένα πλάνο για να μπορούμε να τον πετύχουμε και αφού τον πετύχουμε, πολύ σημαντικό είναι να τον διατηρήσουμε αυτό το στόχο μας. Να το συνηθίσει ο οργανισμός μας, να προσαρμοστεί ο οργανισμός μας στα νέα επιτεύγματα τα οποία έχει. Αυτή τη νέα αύξηση του μυϊκού ιστού, αυτό το νέο χαμηλό λίπος το οποίο έχει πετύχει. Να μην βιαζόμαστε. Να το διατηρήσουμε και αφού το διατηρήσουμε,
μετά να ξαναεπαναπροσδιορίσουμε το στόχο μας, να θέσουμε νέους στόχους και πάλι να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Άρα είναι στόχος, επίτευξη, διατήρηση και επαναπροσδιορισμός στον στόχο μας. Τρίτο λάθος το οποίο κάνουν οι νέοι ασκούμενοι είναι ότι δίνουν πολύ έμφαση στην προπόνηση και δεν δίνουν μεγάλη έμφαση στη διατροφή. Όλοι, όπως έχω πει σε παλιά μου βίντεο, μπορούν να κάνουν προπόνηση. Λίγοι όμως μπορούν να κάνουν διατροφή. Προπόνηση λίγο πολύ μπορεί κάποιος να κάνει 3 και 4 και 5 φορές μες τη εβδομάδα, από μία ώρα για παράδειγμα. Η διατροφή όμως είναι ένα lifestyle το οποίο πρέπει να το ακολουθήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας του. Έτσι θα πρέπει ένας νέος ασκούμενος, αν θέλει να δει καλά αποτελέσματα, να δει τη διατροφή ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι για να μπορέσει να πετύχει τον στόχο του. Είναι το ίδιο σημαντικό με την προπόνηση. Ο συνδυασμός λοιπόν προπόνησης, μελετημένης προπόνησης, διαβαθμισμένης προπόνησης από εβδομάδα σε εβδομάδα με συγκεκριμένους στόχους και παράλληλα ακολουθώντας μια διατροφή όπου είναι φτιαγμένη πάνω στα μέτρα του ασκούμενου και περιλαμβάνει όλες τις ομάδες των τροφίμων και δεν γίνεται στερητική υπερβολικά για να μπορεί να την ακολουθήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε αυτός ο ασκούμενος θα έχει καλά αποτελέσματα. Άρα λοιπόν οι ασκούμενοι θα πρέπει να δώσουν μεγάλη έμφαση και στη διατροφή τους εάν θέλουν να φτιάξουν ένα ωραίο σώμα και να πετύχουν το στόχο τους. Τέταρτο λάθος που κάνουν οι ασκούμενοι είναι ότι προσπαθούν να ακολουθήσουν τη μόδα και τις νέες τάσεις στο fitness. Οι νέες τάσεις στο fitness όλοι γνωρίζουμε ότι είναι το crossfit, η καλλιστενική, η γυμναστική, είναι οι πολεμικές τέχνες όπως για παράδειγμα είναι το MMA ή το να σηκώνουν πάρα πολλά κιλά και να κάνουν powerlifting. Όλες αυτές οι νέες τάσεις σε βοηθάνε να φτιάξεις σώμα σου. Κανείς όμως δεν έφτιαξε το τέλειο σώμα ή δεν χαμήλωσε χαμηλά υπερβολικά το λίπος του ακολουθώντας μόνο αυτές τις τάσεις της γυμναστικής. Καλά τα calisthenics, καλό το crossfit, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξεχωρίσουμε και να διαβαθμίσουμε την προπόνησή μας καθώς και την αερόβια μας άσκηση. Προπόνηση με αντιστάσεις σε συνδυασμό με αερόβια προπόνηση. Αν κάποιος θα μπορούσε να φτιάξει ένα τέλειο σώμα, να γραμμώσει υπερβολικά και να έχει μια πολύ καλή μυϊκότητα μόνο κάνοντας crossfit ή καλλιστενική γυμναστική, τότε όλοι όσοι κατεβαίνανε σε αγώνες θα κάνουν τέτοιου είδους προπόνηση. Βλέπουμε ότι όσοι κατεβαίνουν σε αγώνες fitness, δηλαδή αγώνες σωματοδόμησης, όπου εκεί πέρα τονίζεται η αύξηση μυϊκού ιστού, καθώς και όσο γίνεται πιο χαμηλό το λίπος, η πλειοψηφία αυτών κάνει κλασική προπόνηση γυμναστηρίου, δηλαδή προπόνηση σε ένα γυμναστήριο όπου χρησιμοποιεί μια μεγάλη ποικιλία επαναλήψεων, χρησιμοποιεί πολλές διαφορετικές ασκήσεις, γυμνάζει τους μύστους κάτω από διαφορετικές γωνίες και με μεγάλη ποικιλία ασκήσεων, μηχανήματα, τροχαλίες, ελεύθερα βάρη και τη συνδυάζει με κάποια αερόβια προπόνηση, είτε είναι χαμηλής έντασης είτε είναι διαλυματικής υψηλής έντασης. Κάνοντας τη βάση λοιπόν αυτών των ασκήσεων και έχει σαν δομή την προπόνηση με αντιστάσεις και την αερόβια προπόνηση, κάποιος θα χτίσει ένα αποτελεσματικό σώμα. Δεν σημαίνει και δεν θέλω να παρεξηγηθώ σε αυτό το βίντεο ότι δεν μπορεί να φτιάξει ένα πολύ καλό κορμί κάνοντας μόνο καλλιστενική γυμναστική ή κάνοντας μόνο crossfit. Αλλά θα πρέπει να διαμορφώσεις έτσι το πρόγραμμά σου, όπου η βάση σου θα είναι η γυμναστηριακή γυμναστική και αν θέλεις εμβόλυμα να έχεις και να συμπεριλάβεις μέσα στην προπόνησή σου και calisthenics αλλά και crossfit. Αλλά θα πρέπει η βάση σου, αν θες να έχεις ένα καλό σώμα, να είναι το γυμναστήριο και η προπόνηση ή αερόβια. Πέμπτο λάθος το οποίο κάνουν οι νέοι ασκούμενοι όπου εισέρχονται στον κόσμο του fitness. Το λάθος είναι ότι κοιτάνε και ενημερώνονται πάρα πολύ μέσα από το διαδίκτυο και μέσα από το YouTube. Το θέμα είναι όμως να μπορέσει ένας νέος ασκούμενος να φιλτράρει όλα αυτά τα οποία βλέπει και να μην ακολουθεί μόνο lifestyle videos. Δηλαδή, παρακολουθεί κάποιος ένα lifestyle video ενός YouTuber όπου έχει ένα πολύ ωραίο σώμα και προσπαθεί να μιμηθεί αυτά τα οποία κάνει, να αντιγράψει αυτά τα οποία κάνει σε προπόνηση διατροφή για να έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Πρώτον, δεν σημαίνει ότι όσα γράφονται και ανεβάζονται στο YouTube ότι είναι η αλήθεια.
Δηλαδή, ότι εγώ κάνω αυτή τη συγκεκριμένη διατροφή και συγκεκριμένη προπόνηση. Δηλαδή, επειδή έχει τραβήξει κάποιος ένα βίντεο, δεν σημαίνει ότι αυτό το βίντεο είναι η πραγματικότητα. Δεύτερον, δεν σημαίνει ότι ακολουθώντας αυτό το οποίο κάνει ένας άλλος ασκούμενος, ακόμα και 100% αν το ακολουθήσεις και σε προπόνηση και διατροφή, ότι θα έχει κάποιος το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό το οποίο έκανε. Είναι τελείως λανθασμένη αντίληψη και λογική αυτή. Κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να είναι μελετημένο και κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να είναι απόλυτα εξατομικευμένο σε έναν πάνω ασκούμενο. Κάτι το οποίο πιάνει σε κάποιον δεν σημαίνει ότι θα έχει αποτέλεσμα και σε κάποιον άλλο. Ακόμα και αν φαίνονται παρόμοιοι στόχοι. Άρα θα πρέπει ένας ασκούμενος να μελετάει φυσικά το ίντερνετ, να μελετάει, να βλέπει βίντεο στο YouTube, αλλά να μην προσπαθεί να αντιγράψει και να μιμηθεί, αλλά να αντλήσει πληροφορίες, να μάθει κάποια πράγματα. Μαθαίνοντας και καταλαβαίνοντας το γιατί κάνεις κάτι και ενημερώνοντας πάνω στο fitness, τότε θα μπορέσει να μάθει κάποια πράγματα, να τα δοκιμάσει στο σώμα του και να δει αν πραγματικά δουλεύουν ή όχι. Ή να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό, όπου μπορεί να του προσαρμόσει ένα πρόγραμμα προπόνησης και ένα πρόγραμμα διατροφής πάνω στα δικά του μέτρα για να έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Άρα, βλέπουμε βίντεο στο YouTube, lifestyle βίντεο, που δείχνουν προπόνηση, διατροφή κτλ, αλλά κυρίως μετράει η ενημέρωση. Μπορείτε να δείτε λοιπόν το πρόγραμμα του 12 εβδομάδων, να δείτε πόσα άτομα έχω βοηθήσει να μεταμορφώσω σώμα τους, δηλαδή φωτογραφίες πριν και μετά. Μπείτε στο site μου το www.bodylets.com για να δείτε εκεί πέρα σχετικά πληροφορίες με το πρόγραμμα των 12 εβδομάδων και να δείτε το πώς μπορείτε να μεταμορφώσετε το σώμα σας ακολουθώντας ένα πρόγραμμα απόλυτα εξατομικευμένο και διαβαθμισμένο πάνω στα δικά σας μέτρα. Επίσης στο site μου, το bodylets.com, θα μπορείτε να κατεβάσετε τον δωρεάν οδηγό συμπληρωμάτων διατροφής. Μπείτε στην αρχική σελίδα, στο bodylets.com και πατήστε στο κουμπάκι όπου λέει download και θα μπορέσετε να κατεβάσετε και να σας σταλθεί στο email σας ο οδηγός συμπληρωμάτων διατροφής και είναι απόλυτα δωρεάν. Ελπίζω λοιπόν να σας βοήθησα με αυτό το βίντεο το οποίο έφτιαξα, να βοήθησα τα νέα άτομα, τους νέους ασκούμενους που εισέρχονται στον κόσμο του fitness, να δούνε πώς μπορούν να φτιάξουν και αυτοί ένα ωραίο σώμα, να γνωρίζουν λοιπόν ότι δεν είναι μια διαδικασία απλή, είναι μια διαδικασία όπου θα πρέπει να αγαπήσουν όλο αυτό το lifestyle, να μπορέσουν να λατρέψουν την προπόνηση, να τους γίνει τρόπο ζωής, να ακολουθήσουν μια καλή διατροφή και να έχουν υπομονή και θέληση σε αυτό το οποίο κάνουν. Μόνο έτσι θα αποκτήσουν ένα πάρα πολύ ωραίο σώμα. Μέχρι λοιπόν το επόμενο βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, πατώντας στο κόκκινο κουμπάκι, όπου λέει εγγραφή και κλείστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα βίντεο τα οποία ανεβάζω στο κανάλι μου. Στα σχόλια κάτω μπορείτε να μου γράψετε εσείς όταν ξεκινήσετε την προπόνηση ποια ήταν τα λάθη τα οποία κάνατε στην αρχή. Μέχρι λοιπόν το επόμενο βίντεο, μείνετε συντονισμένοι. Γεια σας!